Έλα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν με τον κύριο Σημειονίδη από τα Υλικά Πετρέλαια. Διευθύνσης εξόρισης. Και μετά είναι καρδιά. Μετά από 5 ώρες έχω ένα ανεπανάληπτο γεύμα
Αν επαναλάβω στην διαδικασία, κλείνοντας ερμηνευτικά και συγκοψίσω στους 80 βαθμούς για 300 εκατομμύρια χρόνια, θα λάβω μια κάστρα με το πέρα. Οι ζυματογενείς λεκάνες είναι ανήκματα του φλοιού της γης όπου συσσωρεύονται τα υλικά της διάδοσης των χερσαίων περιοχών, που μαζί με το οργανικό υλικό των θαλασσών καταδικίζονται στον ήλιο. Με την επίδραση μικροοργανισμών και βακτηρίων και ανάλογα με τις φυσικές διεργασίες, μπορεί να δημιουργηθούν κοιτάσματα πετρελαίου ή αερίου ή μυθάκια. Κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, τα ειδήματα βυθίζονται λόγω τεκτονικών κινήσεων, σεισμοί ρήγματα, τα κίτρινα χρώματα, στο slide, τα κίτρινα στρώματα αντιστοιχούν σε αποθέσεις ψαμίδι που είναι κατάλληλο πέτρωμα καμιευτήρας για να έχει αποθηκευτεί πετρέλαιο και τα γκρι στρώματα είναι πετρώματα κάλυμα, άρη που παγιδεύει το πετρέλαιο. Και ενώσο η απόθεση υλικού συνεχίζεται, το πετρέλαιο που γεννήθηκε οδηγείται, ξεζουμίζεται κάτω από το βάρος των υπερκίνδυνων στρωμάτων και μεταναστεύει. Ποσότητα που παγιδεύεται όταν συναντήσει ένα από τέτοια και αντιαπέραντα στρώματα και κατάλληλες μορφές παγίδων. Αναφέρθηκε στον όρο αποθήκευτο πέτρωμα. Το πέτρωμα που θα φιλοξενήσει το πετρέλαιο πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες. Το πορώδες και η διαπερατότητα. Το πορώδες έχει μονάδες μετρούνται σε ποσοστά, εκφράζει το μέρος του όγκου του πετρώματος, τους πόρους που διαθέτει για να φιλοξενήσει το πετρέλαιο. Ενδεικτικά, ενδεικτικές τιμές κυμαίνονται στο 5-25%. Η διαπερατότητα εκφράζει τον βαθμό που οι πόροι του πετρώματος επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει περίπτωση του πετρώματος που έχει μεγάλο πρόθεση, αλλά μηδενική διαπερατότητα. Στην Ελλάδα, τα υπομελέτη αποθήκευτα πετρώματα και ιδιαίτερα στην Δυτική Ελλάδα ανήκουν στην κατηγορία των πετρωμάτων μικρού πορόδους αλλά μεγάλης διαπερατότητας. Το πετρέλαιο συσσωρεύεται σε παγίδες. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μορφών παγίδες. Κυριότερες είναι οι τεκτονικές, οι στρωματογραφικές και αυτές που σχετίζονται με τους δόμους άδειους. Στην Δυτική Ελλάδα επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις τεκτονικές παγίδες και αυτές που σχετίζονται με τους δόμους άλατος. Ο δόμος άλατος δημιουργείται όταν στρώμα άλατος υποστεί τεκτονικές πιέσεις και λόγω της έρχουσας πλαστικής του φύσης. Αλλάζει μορφή και ξεκινάει να κινείται προς την επιφάνεια. Έτσι λοιπόν, για να δημιουργηθεί ένα κύτταρο με πετρέλαιο, πρέπει ταυτόχρονα να συντρέχουν τέσσερις συνθήκες. Ύπαρξη υλικού πετρώματος που να οριμάζει υδρογονάσπρακες, οδός μετανάστευσης και παγίδευση σε πέτρωμα αδιαπέραντο, ως κάλυμα και πέτρωμα αποθήκευμα. Αν έστω και μία συνθήκη δεν υφίσταται, τότε δεν θα επιτύχει. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι μόνο το 10% του πετρελαίου που έχει γεννηθεί παγιδεύεται και δημιουργεί κύτταρο. Στόχος μας λοιπόν είναι να εντοπίσουμε στον φλοιό της γης τις παγίδες αυτές και να τις καρτογραφήσουμε. Οι γεωλόγοι θα μας υποδείξουν την περιοχή εξάπλωσης της ειζηματογενούς λεκάνης και θα αρχίσει το πρώτο στάδιο έρευνας, δηλαδή οι γεωφυσικές καταγραφές. Οι εργασίες εξαπλώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, που δυνατόν να περιλαμβάνει πεδιάδες, λίμνες, ποταμούς, βουνά και θάλασσες. Στις φωτογραφίες φαίνονται χερσαία παιδινά και ορεινά συνεργεία, καθώς και θαλάσσια, μικρού και μεγάλου πάθους θάλασσα, που η εταιρεία μας συγκρότησε και λειτουργήσε την περίοδο 1975-1998. Οι έρευνες αυτές διαρκούν 1-3 χρόνια και η δαπάνη τους ανέρχεται στα 8-10 εκατομμύρια δολάρια. Η σεισμική μέθοδος βασίζεται στην διαφορετική ταχύτητα διάδοσης των σεισμικών κυμάτων στα διάφορα πετρώματα. Παράγουμε ένα τεχνικό σεισμικό κύμα. Το κύμα αυτό ανακλάται στις διαχωριστικές επιφάνειες των πετρωμάτων και καταγράφεται στην επιφάνεια σε στοιχεία υλοφών. Μετά από σύνθετη μαθηματική επεξεργασία των μητρήσεων,
δημιουργούμε μια σεισμική δομή που είναι η ακτινογραφία τη δομή των στρωμάτων. Η σεισμική καταγραφή και η επεξεργασία μπορεί να γίνει σε δύο ή και τρεις διαστάσεις. Η ακτινογραφία αυτή είναι εικόνες χρόνου που θα πρέπει να μετατραπούν σε βάθος, ώστε με ακρίβεια να χαρτογραφήσουμε τους στόχους και να εντοπίσουμε την θέση και το βάθος. Με τη γνώση της γεωλογίας, της χαρτογράφησης και όλων των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί, θα κριθεί εάν είναι σκόπο η εκτέλεση μιας ερευνητικής διόρθωσης. Έτσι, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα κινητοποιήσουμε γεωτηρητικό συγκρότημα, που θα υλοποιήσει την γεωτηρητική έρευνα. Το έργο των αδειοδοτήσεων, της προετοιμασίας, κινητοποίησης του συγκροτήματος, εκτέλεσης των γεωτρήσεων και αποκινητοποίησης διαρκεί 2 χρόνια. Το κόστος δε κάθε ερευνητικής διόρθωσης κυμαίνεται στα 25 έως 40 εκατομμύρια δολάρια, για δε της θαλάσσιας γεωτρήσης μεγάλο βάθος, ρυθμένα, φτάνει τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δοκιμές παραγωγής. Οι εργασίες δηλαδή που έχονται της ανακάλυψης και στόχο έχουν να διαπιστωθεί αν οι προγονάνθρακες που ανακαλύφθηκαν μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια και να παραχθούν εμπορικά. Η ανακάλυψη με την πρώτη γεώτρηση θα δώσει περιορισμένες πληροφορίες αναφορικά με την πραγματική έκταση του τάγματος σε σχέση με την συνολική επιφάνεια που έχουμε χαρτογραφήσει. Έτσι είναι αναγκαίο να εκτελέσουμε πρόσθετες γεωτρήσεις και να συλλέξουμε μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, ώστε με ασφάλεια να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα αν η ανακάλυψη έχει τα επαρκή αποθέματα που θα μας οδηγήσουν στην φάση ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα έργα ανάπτυξης είναι πολύ ψηλής εντάξεως κεφαλαίου και τυπικά για θαλάσσια κοιτάσματα κυμαίνονται στα 700 εκατομμύρια έως 1200 εκατομμύρια. Η διάρκεια της παραγωγής σύνδεσης συγκολείται στα 25 χρόνια. Η τεχνολογία ανάπτυξης θαλασσίων πυρασμάτων έχει κάνει μεγάλα άλματα πρόοδο. Σε αυτή την πρόοδο οφείλεται η αισιοδοξία για τη συντήρηση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι χωρίς τις σημερινές τιμές πώλησης που αργούν τα κοιτάσματα υδροπολαβράκων σε μεγάλα βάθη θάλασσας δεν θα ήταν οικονομικά αρκετά. Στα μικρά βαθή θάλασσας μέχρι 300 μέτρα, χρησιμοποιούνται σταθερές πλατφόρμες πάνω στις οποίες τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Το πετρέλαιο μεταφέρεται για αποθήκευση με αγωγούς στη σειρά. Το κοίτασμα του πρίμου βρίσκεται σε βάθος ορισμένα 30 μέτρα. Για τα μεγάλα βάθη εφαρμόζεται η τεχνολογία των πλωτών εξεδρών, των θαλάσσιων κεφαλών και των εύθαντων φλέξεων του ζωήματος. Στο τέλος της παραγωγής, οι εγκαταστάσεις πρέπει να απομακρυνθούν. Η δαπάνη από συναρμολόγησης και απομάκρυνσης ανέρχεται στο 10-15% της αρχικής και εφαλαιοχικής δαπάνης των εγκαταστάσεων. Τα κράτη υποχρεώνουν τους αναλόγους να καταθέτουν ετήσιες δόσεις για την κάλυψη των μελλοντικών αυτών δαπανών με την έναρξη της παραγωγής. Στο χάρτη της Μεσογείου φαίνονται με μικρά και μεγάλα πολύγωνα οι περιοχές που τα κράτη έχουν παραχωρήσει σε εταιρείες πετρελαίου για έρευνα και παραγωγή. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, έστω και με την παρούσα πολιτική κατάσταση, όπως εκδηλώνεται με την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την κατάσταση αυτή, αφού βρίσκεται σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει δραστηριότητα τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν είναι γνωστή στην παγκόσμια βιομηχανία και έρευνα της παραγωγής. Έγιναν πολλά τους τελευταίους 18 μήνες, όσα δεν έχουν γίνει τα τελευταία 12 χρόνια. Απαιτείται δουλειά, διαφήμιση, marketing, για να γίνουν σωστά στην πετρελαϊκή κοινότητα όσα έχουν αλλάξει και να πιστούν οι εταιρείες
να ενδιαφερθούν, να μελετήσουν το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας και να αποφασίσουν να βελτίσουν στη χώρα. Υπάρχει τεχνογνωσία. Υπάρχει ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό, αλλά και νέοι ικανοί επιστήμονες με όρεξη και γνώσεις. Η δυνατότητα διάθεσης σημαντικών κεφαλαίων από ελληνικές εταιρείες είναι μάλλον περιορισμένη, είτε για λόγους στρατηγικών επιλογών, είτε οικονομικών δυνατοτήτων και συγκυριών. Οι εταιρείες όμως μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα να είναι παρούσες στο επιχειρηματικό γίνεσθε έρευνας και παραγωγής στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενες την εμπορική παρουσία τους στη χώρα, επιμερίζοντας τους τεχνικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους, συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες με αξιόπιστες και έμπειρες διεθνείς μεταλλευτικές εταιρείες. Υπάρχει μέλλον στην ελληνική βιομηχανία έκφραση παρόχησης. Ναι, υπάρχει. Ας παρακολουθήσουμε τώρα μια αναδρομή των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και 70 παραχωρήθηκε σημαντικός αριθμός των αδειών για έρευνα και παραγωγή σε πετρελαϊκές εταιρείες μεταξύ των οποίων Chevron, η Conoco, η BP, η ESSO, η Agico. Έγιναν σεισμικές καταγραφές 12.000 χιλιόμετρα, 45 γεωτρήσεις κυρίως απαθείς, οι περισσότερες από αυτές εντόπισαν ενδείξεις πετρελαίου, ενώ η BP με γεωτρήσεις στην Δυτική Ελλάδα επιβεβαίωσε την παρουσία πετρελαϊκού συστήματος. Πολύ σημαντική όμως ήταν η ανακάλυψη πετρελαίου του Πρίμου και Αερίου της Νότιας Καβάλας, που έγινε από την κυροπραξία, από τη διαχείριση της Κοσιάρη. Έχοντας αυτό το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, το κράτος αποφάσισε να ιδρύσει την δημόσια επιχείρηση πετρελαίου, που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της περίοδου 1975-1998 ως διαχειριστής να συνεχίσει την προσπάθεια έρευνας και παραγωγής στη χώρα σε 26 παραχωρήσεις. Μετά την καταγραφή 63.000 χιλιόμετρων σεισμικών και 75 γεωτρήσεων, η προσπάθεια οδήγησε σε δύο οριακές ανακαλύψεις πετρελαίου στο δυτικό κατάπολο και φυσικού αερίου στην Παλαιστινή, αλλά και μια τεράστια βάση δεδομένων που αφορά το δυναμικό υδρογόνο Αφράκη. Αναφέρουμε όμως ότι οι θαλάσσιες περιοχές με βάθος βυθού άνω των 500 μέτρων και βαθύς στόχης της Ελλάδας παρέμειναν ανεξερεύνητοι. Η ΔΕ ΠΕΚΗ, πριν από την συγχώνευσή της με τις άλλες κρατικές εταιρείες ενέργειας για να σχηματίσουν την ελληνικά πετρέλαια, κήρυξε το 97 τον πρώτο γύρο παραχωρήσεων. Αυτό αποτελούσε την συνέχιση της δραστηριότητας έρευνας και παραγωγής στη χώρα για 5 χρόνια. 4 παραχωρήσεις δόθηκαν σε χειροπραξίες που συμμετείχαν και τα ελληνικά πετρέλαια με διαχειριστές την Enterprise και την Trident. Εκτελέστηκαν 4 ανεπιτυχείς γεωτρήσεις σε βορειοδυτική Πελοπόννησο και Έτωλο Ακαρμανία, ενώ μία γεώτρηση στην περιοχή Ιωαννίνων συνάντησε πολύ ψηλές πιέσεις και εγκατελείφθηκε. Η Trident, μετά την καταγραφή ως πηγούν Ιού 2 διαστάσεων θαλασσίων συμμετοχών, δεν προχώρησε σε γεώτρηση. Όλες οι περιοχές επιστράφηκαν στο κράτος, κυρίως για εμπορικούς λόγους, το 2002. Συνοψίζοντας, την περίοδο 1975-2002, η έκταση της έρευνας στην Ελλάδα περιλαμβάνει σεισμικές καταγραφές σε μήκος 63.000 χιλιόμετρων και καλύπτουν μια έκταση 220.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα τρισδιάστατα σεισμικά και 80 ερευνητικές διοκτήσεις. Η δραστηριότητα μετά το τέλος του πρώτου γύρου αδειοδότησης του 2007 ήταν πολύ περιορισμένη λόγω του διστάσματος που άρχισε τον Αύγουστο του 2011. Τι απέδωσαν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και οι μελέτες αναφορικά με τα πετρελαϊκά συστήματα στην Ελλάδα? Ας εξετάσουμε τα βασικά στοιχεία του πετρελαϊκού συστήματος, δηλαδή αυτά που αναφέραμε προηγουμένως: γέννηση, μεγαπτρώματα, μετανάστευση, αποθήκη, εκτραπετρώματα, παγίδευση. Στην Δυτική Ελλάδα, το κύριο μυστικό πέτρωμα είναι οι ποσειδόνιες στρώσεις του Ιουρασιακού, ενώ στην Ανατολική Ελλάδα οι συνοπισμοί του Μιοκένου και Ολιγοκένου. Αποθήκες τραπετρώματα στην Δυτική Ελλάδα διαπιστώθηκαν με χαμηλό πρωτογενές πρωτόκολλο, το ρόδες, αλλά και με βελτιωμένο δευτερογενές και
και οι νεογενείς ψαμίτες με υψηλό κορόπες. Στην Ανατολική Ελλάδα, ψαμίτες με υψηλό κορόπες και αδεστόλοι με χαμηλό κορόπες. Ο χάρτης δείχνει την κατανομή των ευαποδητών του Μεσσηνίου στην Μεσόγειο, που επικρατεί κυρίως στην λεκάνη της Λεβαντίνης, ανατολικά της Κύπρου, και στην λεκάνη του Λοδότη και το Αιγαίο στην Ανατολική Ελλάδα, ενεργώντας ως αποτελεσματικό στεγανό κατώνα. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε τους νεογενείς σχισόλυφους, φύσκοι και ευαπολίτες. Οι μορφές παγίδων στο δυτικό τμήμα της χώρας είναι όσο και το πλείστον τεκτονικές, ενώ ανατολικά είναι τεκτονικές και στρωματογραφικές. Ο συγχρονισμός είναι πολύ σημαντικός. Η ορίμανση και η μετανάστευση έλαβαν χώρα μετά τον σχηματισμό του. Η επιβεβαίωση των παραπάνω είναι η ανακάλυψη του πρίνου και των δορυφορικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην λεκάνη πρίνου. Του φυσικού αερίου στην επανομή και του οριακού κοιτάσματος πετρελαίου στο δυτικό κατάβολο, καθώς και ανακαλύψεις από βαρύ πετρέλαιο στην Ζάκυνθο. Περί το να πούμε για τις άφωνες ενδείξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πολλές μετρήσεις στην Δυτική και Ανατολική Ελλάδα. Το κοίτασμα του Πρίνου βρίσκεται σε βάθος θάλασσας 30 έως 50 μέτρα, το δυτικό κατάβολο στα 250 μέτρα. Το γεωλογικό βάθος αυτών των ανακαλύψεων δεν είναι μεγαλύτερο από 3.000. Η Ελλάδα θεωρείται ανεξαιρέτητη και υπάρχουν αρκετές πετρελαιομηχανές περιοχές. Οι εξωτερικές ελληνίδες και οι ορογενετικές ζώνες ή μεταορογενετικές τριτογενείς λεκάνες ανατολικά και η ελληνική τάφρος με τη μεσογειακή ράχη στα νότια. Αυτές οι περιοχές έχουν αποδεδειγμένα πετρελαϊκά συστήματα. Τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα γεωχημικών αναλύσεων σε δείγματα πυρήνων, ενώ με την ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων έχουν προκύψει σημαντικός αριθμός στόχων. Στις μεταορογενετικές κρυπτογενείς λεκάνες, στα αμυντικά, υπάρχουν χαρτογραφημένοι στόχοι που δεν έχουν ερμηνεία. Στις περιοχές των εξωτερικών Ελληνίδων, στα δυτικά, υπάρχουν βαθύς γεωλογικοί στόχοι σε βάθος πάνω από 3.000 μέτρα. Όπως, παραδείγματος χάρη, στους στόχους κάτω από τους Τριανικούς Ευαπορίτες στην Ήπειρο. Μεγάλης έκτασης ανεξερεύνητες θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο Πέλαγος και νότια της Κρήτης. Τεκτονικές παγίδες και αναπτυγμένη ύφαλη των μεσοζωικών αδεστόλυφων στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγο. Ανύπαρκτη όμως ερευνητική προσπάθεια για φυσικό αέριο και σχιστολιτικό αέριο. Στην ελληνική τάφρο, τη μεσοζωική ράχη, ιδιαίτερα στις λεκάνες της ελληνικής τάφρου, τα πετρελαϊκά συστήματα είναι άγνωστα, αλλά πιθανά βασισμένα μόνο σε γεωλογικά στοιχεία και μελέτες. Με την εξαίρεση της περιοχής του Κυπαρισιακού κόλπου, η πυκνότητα των σεισμικών δεδομένων είναι πολύ αραιή. Το βάθος θάλασσας είναι μεγάλο, με τραχή ανάγκη προσωπισμένο. Στην Μεσογειακή Ράχη δεν έχουν αποδειχθεί πετρελαϊκά συστήματα, αλλά το πιθανό μεγάλο πάχος των εισδηματογενών πετρελαίων δυνατόν να παρέχει γέννηση λογοναθράκη. Τα διακριτέμενα στοιχεία δυνατόν να διαγράφουν δομές, αλλά δεν είναι επαρκή για την χαρτογράφηση στόχων. Στα αντιστοιχά πεδία, το οροπέδιο του Ηροδότου θεωρείται πλέον υποσχόμενο. Τα ελάχιστα διακριτέμενα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την χαρτογράφηση στόχων. Το ΙΠΕΚΑ, μετά από διεθνή διαγωνισμό, ανέθεσε στην Γεωφυσική Εταιρεία PGS, Λοδυτικής Πορεύσης, την εκτέλεση, επεξεργασία και ερμηνεία νέων θαλασσίων σεισμικών ερευνών στη Δυτική Ελλάδα. Η καταγραφή 12.400 χιλιόμετρων ολοκληρώθηκε και γίνεται σαφές
ότι οι βαθιές θάλασσες του Ιωνίου Πελάγου θα γίνουν τα επόμενα χρόνια αντικείμενο της βιομηχανίας έρευνας και παραγωγής υδρογονατράκων. Έχουμε ήδη αναφερθεί στην τεχνολογία ανάπτυξης πλασμάτων στη θάλασσα που βασίζονται στην τοποθέτηση εγκαταστάσεων σε πλωτές ή σταθερές εξέδρες. Θα θέλαμε να σταθούμε στην τεχνολογία του floating production storage of floating. Στην τεχνολογία δηλαδή που εφαρμόζεται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει υποδομή για την επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση των υδρογονατράκων, όπως παραδείγματος χάρη στο Ιόνιο. Εφαρμόζεται για όλα τα βάθη θαλασσών και είναι κατάλληλη για την γρήγορη έναρξη της παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας τοποθετούνται πάνω σε πάγια που συνδέεται με πολλαπλές υποθαλάσσιες κεφαλές με εύκαμπτους σωλήνες που απορροφούν τις οριζόντιες και κάθετες κινήσεις λόγω του κυβερνού. Το τάγκερ έχει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο από 40 έως 150.000 βαρέλια ανά ημέρα. Ένα βοηθητικό μικρό τάγκερ εκτελεί τακτικά δρομολόγια προκειμένου να απελευθερώνει χώρο στο μεγάλο τάγκερ και να μεταφέρει το πετρέλαιο για αποθήκευση στη ξηρά ή στην αγορά. Το βασικό μειονέκτημα είναι η μη διαθεσιμότητα γεωτεπάνω στο ΤΕΚ του τάγκερ, ώστε να χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των παραγωγικών γεωτρήσεων. Για τον λόγο αυτό, μισθώνονται περιοδικά πλωτά γεωτρήματα. Αναφέραμε ότι η σύνδεση του FPSO με τις υποθαλάσσιες κεφαλές γίνεται με εύκαμπτους αγωγούς. Συνιστούν ένα τεχνολογικό επίτευγμα που αποτελείται από πολλαπλές ανεξάρτητες στεγανές θερμοκρασικές στρώσεις μέχρι και 19 στρώσεις, με ενίσχυση από αξάνιλο σύρμα ανθεκτικό στη διάρκωση. Μια τυπική σωλήνα 8 εντζών κάθεται με ακτίνα καμπυλότητος μικρότερη των 2 μέτρων. Μεταφέρεται δε τυλιγμένη σε καρούν και τοποθετείται εύκολα με ταχύτητα 500 μέτρα την ώρα. Πώς όμως γίνεται ο έλεγχος παραγωγής και οι παρεμβάσεις στη λειτουργία του κοιτάσματος όταν αυτές οι κεφαλές βρίσκονται στο πληθμένο του ωκεανού σε βάθος 1.000, 2.000 ή και 3.000 μέτρα. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα umbilicals, δεν μπόρεσα να μεταφράσω στα ελληνικά, που είναι δέσμες μικρών αγωγών που μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα σε στιγμίδες που βρίσκονται στον πάτο των γεωτρήσεων. Αγωγή για διαβίβαση οξέων και αγωγή για διαβίβαση ισχύς αερίου. Είναι το νευρικό σύστημα της παραγωγικής μονάδας. Από τα διατηθέμενα στατιστικά στοιχεία, το τέλος του 2011 υπήρχαν 155 FPSO σε λειτουργία. Τα περισσότερα στη Βραζιλία, την Κίνα, την Βρετανία και την Αυστραλία. Διαπιστώνεται αυξητική τάση των λειτουργία FPSO. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το FPSO εφαρμόζεται στην Βρετανία και την Νορβηγία, στις χώρες τις οποίες γνωρίζουμε ότι εφαρμόζονται πολύ αυστηροί κανονισμοί ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Αναμένουμε ότι το ΙΠΕΚΑ θα εφαρμόσει παρόμοιους κανονισμούς λόγω τουλάχιστον της τουριστικής ανάπτυξης στην Δυτική Ελλάδα, της παρουσίας θαλάσσιων θηλαστικών, πάλι δελφίνια και της απέραντης φυσικής ομορφιάς του τοπίου και των αυτών των νησιών. Σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται η παγκόσμια τάση για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλο αυξανόμενο βάθος θάλασσας. Εκεί δηλαδή που το FPSO υπεράγει. Το Ιόνιο Πέλαγος και ιδιαίτερα ο Κυπαρισιακός κόλπος χαρακτηρίζονται από μεγάλο βάθος θάλασσας που υπερβαίνει τα 1500 μέτρα. Τα πιο πολλά FPSO έχουν προέλθει από μετασκευές τάγκερ ή άλλων συγκαφών, ιδανικά για οριακά ή μικρά κοιτάσματα. Σε χώρες με αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας αναμένεται να επικρατήσει η κατασκευή νέων. Το σύνολο των FPSO υπερέχουν ελαφρά, στο σύνολο των FPSO υπερέχουν ελαφρά τα μισθωμένα από τα ιδιότητα. Στα μισθωμένα ο εκμισθωτής αναλαμβάνει να επαντρώσει το σύστημα και να έχει την ευθύνη της παραγωγής. Την περίοδο 2013-2015 αναμένεται παγκόσμια να υπάρχει
διαθεσιμότητα 8 έως 11 FPSO, με περισσότερα στην δυτική Αφρική. Στην Ευρώπη το 2014 να υπάρχουν, προβλέπεται να υπάρχουν 5 διαθέσιμα, ενώ την επόμενη χρονιά κανένα. Τα δύο διαγράμματα εμφανίζουν ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις της διαθεσιμότητας των ναυπηγείων και της ζήτησης για new build στο πάνω διάγραμμα και converted στο κάτω διάγραμμα. Είναι εμφανές ότι υφίσταται διαθεσιμότητα για την κάλυψη αναγκών για new build ή converted, με αποτέλεσμα να αναμένεται ανάπτυξη ανταγωνισμού και βελτίωση του κόστου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε παράδειγμα ανάπτυξης με την τεχνολογία FPSO για υποθετικό κοίτασμα 100 εκατομμυρίων βαρελιών, διάρκεια παραγωγής 13 χρόνια με μέγιστο τα 39.000 βαρέλια τη μέρα. Το σύνολο της κεφαλαιοποιητικής δαπάνης ανέρχεται στα 1,6 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 450 εκατομμύρια, το 30% αφορούν το σύστημα FPSO. Στη διαφάνεια αυτή καταγράφονται οι φάσεις κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η έναρξη της παραγωγής μόλις 3,7 χρόνια από την έγκριση της ολιστικής μελέτης κατασκευής. Αν χρησιμοποιηθεί διαθέσιμο FPSO, ο χρόνος αυτός περιορίζεται σημαντικά. Πολύ γρήγορα κοιμάστε. Η ελληνικά πετρέλαια ιδρύθηκε το 1998 μετά την συγχώνευση κρατικών εταιριών διοίκησης, εμπορίας και έρευνας και παραγωγής. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998 η Pan-European Oil, μέλος του κόμματος Λάτσι. Μετέχει με ποσοστό 41% και είναι στρατηγικός επενδυτής στην ελληνική βιομηχανία διοίκησης και εμπορίας. Η γεωγραφική θέση των παραγωγικών μονάδων του ομίλου υποστηρίζει τον περιφερειακό ρόλο ολοκλήρωσής της και παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης στις γειτονικές αγορές. Ο όμιλος είναι κατετοπιμένος με ηγετική θέση στην Ελλάδα και νότιο ανατολική Ευρώπη με υψηλή στάθμης παραγωγικές μονάδες. Ο όμιλος την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον εξυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του Δημιουργικού Ρευσίκας. Το νέο δημιουργικό αναμένεται να υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία του ρήπου. Ενώ παράλληλα θα προσφέρει και πολλαπλά ωφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία. Από το 2005 μέχρι σήμερα η ελληνικά πετρέλαια επένδυσε σε ερευνητικές εργασίες και εργομονάδες σε Αλβανία, Λιβύη και Αίγυπτο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων και εισέπραξε από επενδύσεις 190 εκατομμυρίων. Το ΙΤΕΚΑ προκήρυξε το 2012 διεθνή διαγωνισμό για τρεις περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, Ιωάννινα, Δυτικό Καταϊκό Κόλπο και Κατάκορο, με την διαδικασία Οχεντό. Η εταιρεία μας συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα ως διαχειριστής και ποσοστό 33% μαζί με την Edison International και την Ιρλανδική Καθοσέφη. Η κοινοπραξία υπέβαλε 2 προσφορές στις περιοχές Δυτικού Καταϊκού Κόλπου και στην περιοχή Ιωαννίνων. Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της χώρας, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον τομέα έρευνας και παραγωγής στην Ελλάδα, αξιολογεί με αυστηρά κριτήρια τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να συμμετέχει στις διαδικασίες για την απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής ως εταίρος σε κοινοπραξίες με διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Ο κύριος στρατηγικός στόχος στον τομέα έρευνας και παραγωγής είναι η συμμετοχή του στη δημιουργία αξίας των παγίων του ομίλου και η δημιουργία κερδών με την καλύτερη δυνατή διαχείριση του καθοφυλακή των υπαρχόντων δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής
για την αύξηση της αξίας τους, την απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδος, μεταλλόγητη και καλεγόμενη τα συγκριτικά της προηγουμένου, δηλαδή τη σημαντική εμπειρία στην έρευνα και παραγωγή στην Ελλάδα και την ισχυρή εμπορική θέση του ομίλου την ενεργειακή βιομηχανία της χώρας. Επειδή σας κούρασα, ήθελα να κλείσω με τον μύθο της Ιώς, που ανακαλώ στη μνήμη μου λόγω των συνοδευτικών στην αυτιλία. Πιστεύω ότι αυτός ο μύθος έχει προέρχει από τους ναυτικούς, τους αρχαίους Έλληνες που ανέτρεχαν όλη την περιοχή της Ελλάδας και τις αυτές της και ανακάλυπταν πηγές εμπορίου και ήταν αυτό και μία σοβαρή εμπειρία για την ανάπτυξη της δημοκρατίας της χώρας. Η ΙΟ ήταν μία γέρια στον ναό της Ήρας, δυστυχώς όμως ο Δίας είχε πολύ κακή χέρι και άρχισε να ενοχλεί. Η Ήρα το ανακάλυψε και τον όρκησε να μην ξαναενοχλήσει την ΙΟ. Δυστυχώς ο Ήρας συνέχισε, οπότε η Ήρα για να τον τιμωρήσει έστειλε μία μύγα, μία πολύ κακή μύγα για να την ενοχλεί. Και φυσικά την είχε μετατρέψει σε αγελάδα. Έτσι αυτή η μύγα συνέχισε να ξυπάει, η ΙΟ την Ελλάδα και η ΙΟ περιέτρεχε όλη την περιοχή της Αττικής κάτω στο Άργος, εκεί την φύλαγε ο Άργος, ένα τέρας με πολλά μάτια, έτσι ώστε να μην ξαναγκριθεί από το Δία. Η ΙΟ μετά από αυτό το τρέξιμο βρέθηκε στην Εύβοια και ακολούθως με τη βοήθεια του Ερμή πέρασε στα δυτικά παράλια της Ελλάδας όπου και κολύμπησε και ο μύθος λέει ότι εξαιτίας της ΙΟ έχουμε και την ονομασία του Ιόνιου Πελάγους. Ακολούθως κινήθηκε βόρεια, έφτασε στην Ηλυρία της σημερινή Ρουμανία και κινήθηκε μετά ανατολικά προς τη Σκυθία, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, έφτασε στον Κάφκασο όπου συνάντησε τον Προπηθέα, ο οποίος ατένιζε τον άξιο πόντο και για να τον εξερμενήσει, τον έπεισε και απεκάλεσαν τον άξιο πόντο ως έξιο πόντο. Ακολούθως κινήθηκε προς τα νότια και έφτασε σε έναν πόρο όπου συνέδεε την Ευρώπη με την Ασία και εξού και η ονομασία του Βόσπορου, Βόρειο Βόσπορο. Στη συνέχεια η ΙΟ ως αγελάδα κινήθηκε στα παράλια της Ευκρασισίας, τα οποία πήραν την ονομασία της Ιωνίας. Και ακολούθως, με τη μορφή πια γυναίκας, κινήθηκε στη Συρία, στο σημερινό Λίβανο, το Ισραήλ και έφτασε στην Αίγυπτο, όπου και γέννησε τον έπαφο, τον γιο της από τον Δία. Ο έπαφος παντρεύτηκε την Μέμφυρα, την κόρη του Νείλου και γέννησαν δύο παιδιά, την Λιβύη και τον Αίγυπτο και τον μεγάλο εγγόνι η Ευρώπη. Τι θέλει να πει αυτός ο μύθος, ότι οι Έλληνες ναυτικοί προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να πλάσουν έναν μύθο τον οποίο συνέδεα όλους τους πολιτισμούς της νότιο-ανατολικής Ευρώπης με στόχο, με κοινούς στόχους, είτε αυτή ήταν η προώθηση του εμπορίου, είτε θα έλεγα σήμερα να προωθήσουμε την έρευνα και την παραγωγή και την προαγωγή της ναυτιλίας. Σας ευχαριστώ. Παρά το απόλυτο τεχνικό περιεχόμενο, νομίζω ότι οι ερωτήσεις υπάρχουν. Θα πάρουμε λοιπόν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Εσείς ζητήσατε ερωτήσεις. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι φαντάζομαι πως είναι και για τελικά πετρέλαια. Οι έργες οι οποίες προσφάτως έχουν ολοκληρωθεί
και τα στοιχεία του τονίζουν ότι έχουν ήδη πάει προς αμερική προς εξελέγηση. Μήπως υπάρχουν από δική σας πλευρά κάποια στοιχεία για το βασικό ερώτημα. Υπάρχει πράγματι εμπορέσιμο πετρέλαιο στην περιοχή μας ή είναι μύθος? Να σας απαντήσω. Οι έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και αυτές τις έρευνες τις ανέλαβε το κράτος, σκοπό έχουν να προωθήσουν την αξία των περιοχών της Ελλάδας. Είναι ένα αραιό δίκτυο σεισμικών δεδομένων με σκοπό να δώσουν μία πρώτη εντύπωση για το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας. Δεν δείχνουν πουθενά αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι. Δείχνουν αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να υπάρχει πετρέλαιο. Δείχνουν αν υπάρχουν δομές. Όμως ούτε αυτό ακόμα δεν είναι υπαρκές, διότι η πυκνότητα αυτών των γραμμών είναι πολύ χαμηλή. Το πυκνό δίκτυο γραμμών θα αναλάβει να το εκτελέσει ο ανάδοχος που θα αναλάβει μία περιοχή στην Δυτική Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες αυτές προσδίδουν μια πρόσθετη αξία στον τομέα της έρευνας και παραγωγής της χώρας. Δεν δείχνουν αν υπάρχουν κοιτάσματα ή όχι. Απλά προωθούν το θέμα. Τυχαία μπορεί ένα μικρό δίκτυο γραμμών να περάσει από κάποιες δομές, όπως είδαμε διαγράφοντα στις εικόνες, αλλά με τίποτα αυτές οι γραμμές δεν δίνουν άμεσα πληροφορίες του αν υπάρχει ή όχι πετρέλαιο. Το αν είναι πετρελαιοπιθανή η χώρα, αυτό είναι βέβαιο. Διότι οι πετρελαϊκά συστήματα έχουν συναντήσει. Έχουμε κάνει ανακαλύψεις μικρές, έχουμε κάνει και βρίσκες τις οποίες έχουμε εντοπίσει στο Ρωμανικό. Μικρές ποσότητες. Αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να πάμε σε βαθύτερα νερά όπου εντοπίζονται ίσως, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ερευνήσουμε, μεγαλύτερη στόχη. Παρακαλώ, Γιώργο. Ποιες είναι οι ημερήσιες ανάγκες της Ελλάδος, οι ετήσιες ανάγκες της Ελλάδος, εκατομμύρια βαρέλια, και επομένως αυτό πώς ματσάρει με τη δυνητική παραγωγή που μπορούμε να έχουμε από τρεις περιοχές, από τα νότια της Κρήτης και το Ιόνιο, το Κατάβολο. Πρόσφατα είδα μία έρευνα για κάποια στοιχεία τα οποία παρουσίασαν ότι στην 30ετή, αν δεν κάνω λάθος, δραστηριότητα του πλήμου, ουσιαστικά ο αριθμός των βαρελιών που παρήχθησαν ήταν όσοι είναι η ανάγκη της Ελλάδος ημερησίως. Επομένως, για να έχουμε έτσι μία κλίμακα και ένα perspective, πώς ακριβώς είναι σε βαρέλια τα κοιτάσματα τα οποία έχουμε. Και δεύτερον, αν ποιο είναι το χρονικό διάστημα όπου θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μετά από 5, 6, 7, 10 χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε εκμεταλλεύσιμα στοιχεία στο θαλάσσιο κράτος. Λοιπόν, αν το πάρω έτσι αναλογικά, μερίσιες ανάγκες Ελλάδας ανέρχεται γύρω στα 400.000 βαρέλια πετρελαίου, ημερήσια. Αν θυμάστε ένα παράδειγμα που είχα παραθέσει για το έθνο σου, αφορούσε ένα κοίτασμα 100 εκατομμυρίων βαρελιών, το οποίο στο μέγιστο είχε μια παραγωγή για 4 χρόνια 39.000 βαρέλια. Δηλαδή 40.000 βαρέλια, δηλαδή το 1 δέκατο των αναγκών της Ελλάδας. Τώρα, ποια είναι η πιθανότητα οι πρώτες έρευνες
να εντοπίσουν ένα κύτταρμα στον έλαγο στα άκρη των 100 εκατομμυρίων βαρελιών. Δεν είναι απίθανο, αλλά θα είναι δύσκολο να φτάσουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα έλεγα ότι αναμένουμε να εντοπίσουμε στην Ελλάδα κοιτάσματα μεγαλύτερα από αυτά του Πρίνου. Ο Πρίνος τελικά είχε 120 εκατομμύρια βαρέλια, σαν απόφαση. Είχε φτάσει στο μέγιστο πλήρω στα 25.000 βαρέλια. Όταν βέβαια και οι ανάγκες της Ελλάδας σε φαίνεται σε αυτήν την εποχή μπορεί να ήταν μισή εκατομμύρια. Συνοψίζοντας, απαντώντας και στο ερώτημά σας, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα πρώτα κοιτάσματα που θα χρησιμοποιηθούν σε τον ελληνικό χώρο να καλύπτουν το 10 έως 20% των ανακτήτων χώρων. Τώρα, πόσα από θέματα που πρέπει να πράξουν υπάρχουν στην Ελλάδα, το θεωρώ πολύ επικίνδυνο να απαντήσω. Γιατί ειλικρινά δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς. Δυστυχώς, στους τελευταίους μήνες κυκλοφορούν διάφορα. Έχουν μετρηθεί 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια ερήμη νότια της Κρήτης, έχουν ακουστεί για 4 δισεκατομμύρια βαρέλια στο Αιγαίο και 10 δισεκατομμύρια βαρέλια στο Ιωνικό. Αυτά είναι κάποιες εκτιμήσεις που μπορεί να έχουν βασανία στατιστική, αλλά δεν έχουν κανένα επιστημονικό background. Και θα έλεγα είναι και επικίνδυνα, διότι με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην συνεργασία τους με το κράτος, αν θα έρθει η ώρα να υπογράψουν και τις συμβάσεις παραγωγής. Όταν δηλαδή το κράτος θα πάει να τους πει: ωραία, ελάτε, σας παραχωρώ μια περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο περιέχει 4 δισεκατομμύρια βαρέλια. Φανταστείτε με ποιους όρους οικονομικούς και συμβατικούς θα πρέπει να συνεργαστεί, να διαπραγματευτεί ο ανάδοχος. Ποιος ανάδοχος θα έρθει να συζητήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ξέρουμε ότι υπάρχουν πιθανότητες να βρεθούν κοιτάσματα. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή ανακάλυψης ενός κοιτάσματος στο Ιόνιο Πέλαγος, αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα δεδομένα, δεν υπερβαίνουν το 10%. Προσπαθούμε να οριμάσουμε αυτούς τους στόχους με επιπλέον έρευνες, με πυκνότερες συστημικές έρευνες και άλλα στοιχεία. Άρα δηλαδή, εάν κάποιος μιλάει ότι η νότια της Κρήτης υπάρχουν 403 εκατομμύρια κιλοβάτων αερίου, νομίζω ότι αυτή η αναφορά είναι με πιθανότητα μισότατα. Να κάνω μια παρατήρηση, πάντα ήμουν επιβλητικός όσες φορές έχω ακούσει παραγωγές παρουσιάσεις για τα μετέλη. Είμαι πάρα πολύ επιβλητικός για το επόμενο φόρο. Αυτό το 10% που επιβλήσουμε σημερινές, εάν θεωρήσουμε ότι η συμμετοχή δική μας του κράτους και του κράτους στο τέλος, αφού γίνει η μεταπροσδόρηση, θα είναι 10%, δηλαδή για 1% ουσιαστικά. Γιατί δεν θα έχεις το 10% της παραγωγής του κόσμου. Το 90% το παίρνουν οι πάρκες. Το 10% μέχρι τη χώρα. Άρα μιλάμε για 1% για ένα κόστος που αν το βάλουμε κάποιο τι χρήματα έχει να παραχθεί σήμερα σε έρευνες, νομίζω είναι λάθος στρατηγική που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σε λάθος δρόμο αυτό που γίνει. Καλά, τράπεζα. Ποιο σημαίνει σε ειδικό λόγο. Αλλά εγώ κοιτάζω μόνο τα νούμερα. Όταν ο Πρίνος έχει 120 εκατομμύρια, 130 εκατομμύρια και είναι η κατανάλωση ενός έτους, και πανηγυρίζαμε επί 10 χρόνια ότι βρήκαμε τέλος πριν. Καταναλώσαμε. Κατανάλωση ενός έτους. Και αυτό που έχουμε ήδη, και χωρί τη βεβαιότητα, το 10% μας ανήκει το 1% από αυτό. Για το υπόλοιπο θα το πάρουν αυτοί που θα κάνουν την επένδυση. Γιατί η επένδυση είδατε διαπαιδεύει κάποια δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει στο αρχικό πράγμα. Ας τα αφήσουμε λοιπόν, θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα μέρος από το παραμύθι που στείνεται στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, για να δώσουν την ελπίδα που χάθηκε. Πάρτε Έλληνες και μια ελπίδα πετρελαίου τώρα να την έχετε. Διότι οι σοβαρές εταιρείες Ευρώ και έξω είχαν έρθει δεκαετίες του 70 και φύγανε.
Δεν κάνανε λάθο, δεν κατέφεραν μετά. Και θα φύγανε, παιδιά δεν υπάρχει. Ήρθε η Ιρλανδική εταιρεία. Δεν την ξέρει μάλλον. Γιατί ήταν τα μεγάλα εταιρεία. Ελάχιστα. Η Ιρλανδική εταιρεία ήρθε κανεί στην Ελλάδα. Θα λοιπόν, νομίζω λοιπόν και δυστυχώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξη μέσα από τα μετράλια. Προγραμματάκι είναι τίποτα. Μία φούρτα θα αποκτηθεί. Μόλι ξεχαστεί η κρίση, θα ξεχαστεί η όλη ιστορία αυτή. Πανηγυρισμοί, κατά την άποψή μου, πήρε την περιοχή. Χαμηλά, όσο γίνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κάποια σχόλια διαθέτω να πάρω μετά που είπατε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην έρευνα και παραγωγή είναι να γίνει αποδεκτή μια βασική αρχή. Δηλαδή, να αποδεχθεί το κράτος, η εταιρεία, το κοινό, την αποτυχημένη ερώτηση. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Και όπως είπαμε, μια ερώτηση σε επαρκές άπησης μπορεί να κοστίσει 150 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή έχει και πιθανότητα αυτή τη στιγμή 10 εκατομμύρια. Δηλαδή 9 στις 10 περιπτώσεις θα είναι αποτυχημένη. Αυτά τα λεφτά όμως τα επενδύει ο ανάδελφος. Δεν τα επενδύει ο κράτος. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο διαπραγματεύεται το κράτος είναι συμβατική όλη σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό που αναμένουμε είναι ότι αν είναι το καλό και υποδοθούν οι έρευνες και ανακαλυφθεί και δεν το κράτος θα πάρει το 50% της παραγωγής και ο ανάδελφος το υπόλοιπο 50%. Αυτό λέει. Η αγορά αυτή τη στιγμή στις χώρες της Αραβικής λέει 10% στον ανάδοχο και 90% στο κράτος. Αυτό λέει η αγορά των χωρών που είναι πάρα πολύ τετριμένα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι και να ζητάει 90%. Και αν θέλει να προσελκύσει εταιρείες για να επενδύσουν στην Ελλάδα, να επενδύσουν εκατομμύρια, ξέροντας ότι πολύ πιθανό να τα χάσουν, θα πρέπει να δημιουργήσει τέτοια κίνητρα. Θα δώσει δηλαδή ένα κίνητρο ότι στην περίπτωση που ανακαλυφθεί πετρέλαιο, το 50% της παραγωγής θα λύσει στον ανάπτυξη. Και φυσικά και άλλες επενδύσεις, οι οποίες συνήθως γίνονται όταν μία χώρα θέλει να δώσει κίνητρο. Η Ελλάδα έχει είναι πετρελαιοδομένη χώρα. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται είναι μια συνέπεια στο έργο. Όπως είδατε, στην εταιρεία που εργαζόμουν στην ΔΕΠΕΚ, η οποία συγχωνεύτηκε με τα ελληνικά πετρέλαια και σήμερα λειτουργήσε μέχρι το 1998 και μετά διαλύθηκε. Όλο το προσωπικό μεταφέρθηκε στα δικαστήρια, διότι δεν υπήρχε και ένα στρατηγική έρευνα. Ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να διακόψει τις προσπάθειες. Και ξαφνικά, φέτος, τα δύο χρόνια, αναθερμένα είναι το θέμα. Γιατί μπαίνει ξανά. Μήπως ο βασικός λόγος είναι τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Μεγάλο λάθος. Η έρευνα και η παραγωγή δεν θα λύσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Θα συνεισφέρει από μόνη της υπόθεσης, θα συνεισφέρει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων με τα βαθμό ανάλογο με αυτό που σας δίνει. Αν όμως υπάρχουν και εκτιμηθούν και κάποιες προϋποθέσεις, η συνέπεια στον στόχο που πρέπει να είναι ο αυτοπρόθεσμος και προς Θεού, εάν οι πρώτες έρευνες δεν αποδώσουν, δεν σταματάμε. Και εξάλλου το κράτος δεν οφείλει. Διότι δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ από την ΔΕΠ για να ερευνήσει την Ελλάδα. Το ρίσκο θα το αναλάβουν οι άλλοι. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Γιατί δηλαδή κάποιος ιδιώτης, ναι,
χτίσει κάποια εκατομμύρια με μια σχεδόν πιθανότητε να είναι μια λανθασμένη επένδυση να χάσει τα χρήματά του, για τόσο δεν κοιτάζει. Και με 50-50 όρου. 50 κράτη και 50% να χτίσει. Γιατί? Οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου που ασχολούνται στον τομέα έρευνας και παραγωγής αναγνωρίζουν αυτό το ρίσκο. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, την εταιρεία Noble Energy, η οποία ξεκίνησε έρευνες στην Λεκάνη της Λεβαντίνας ανατολικά της Κύπρου. Οι πιθανότητες που είχε στις πρώτες της δύο κρίσης για να εντοπίσει κύτταρμα λόγω ανθράκων ήταν νομίζω 4-5%. Ξεκίνησε να κάνει διακρίσεις πληρώνοντας 150 εκατομμύρια δολάρια για την κάθε μία. Οι πρώτες τέσσερις ήταν εντελώς ξερές. Βέβαια ήταν αυτές όμως, αυτές οι αποσυγμένες διακρίσεις, ήταν αυτές που την οδήγησαν μετά στην πρώτη επιτυχία, στην πέμπτη διόρθωση. Και μετά την πέμπτη διόρθωση δεν έχει κάνει αποτυχημένη διόρθωση. Έχει κάνει 16 διακρίσεις στη συνέχεια και έχει εντοπίσει 34 τρισεκατομμύρια κουβικά πόδια αέριο. Άρα, εάν μιλάμε με όρους πετρελαϊκής εταιρείας, διεθνούς πετρελαϊκής εταιρείας, που έχει προϋπολογισμούς όσο το 10-20% του ΑΕΠ της Ελλάδος, τότε αποδέχεται και απορροφάει αυτό το ρίσκο, το τεράστιο ρίσκο που έχει η έρευνα και η παραγωγή. Αυτό είναι το οποίο. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ιδιαίτερα για εμάς τα ελληνικά πετρέλαια, που είμαστε η διάθεση έρευνα και παραγωγή, να πάρουμε να συναντηθούμε με την κυβέρνηση. Θέλουμε να κάνουμε μια γεώτρηση που κοστίζει 20 εκατομμύρια δολάρια και έχουμε πιθανότητες να βρούμε 15%. Όταν την ίδια στιγμή συζητάνε για μία επένδυση σε ένα δικαστήριο, κάνει 3 δισεκατομμύρια και έχει πιθανότητα πετυχίας 100%. Αυτό βέβαια, και αυτό όμως συζητείται, έτσι. Διότι το να λέμε ότι είναι σίγουρο, είναι προτιμώ να φτιάξω ένα καράβι, ένα τάνκερ για να μεταφέρω τα προϊόντα μου από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη, αυτό είναι μία επένδυση ανεφρίσκου. Ενώ η έρευνα και η παραγωγή είναι μια επένδυση η οποία έχει τρομακτικό ρίσκο. Μην ξεχνάμε όμως τι ζούμε σήμερα. Την οικονομική κατάρρευση. Αυτό δεν είναι ένα ρίσκο. On the long run, μακροπρόθεσμα, τα ρίσκα της έρευνας και παραγωγής είναι παρόμοια με τα ρίσκα οπουδήποτε τομέα. Να τα κλείσουμε εδώ. Ας κρατήσουμε την ελπίδα. Ο κ. Σημερινίδης είναι ο πιο ειδικός από εμάς. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και εμείς να ζούμε με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βγει πετρέλαιο και θα λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για ένα round table discussion για τα seed buildings και ό,τι άλλο σχετικό είπαμε σήμερα. Και θα κλείσει η σημερινή ημέρα εδώ.